Κύριε Αβραμάκη, ως υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Σερών, κάντε μας μια δήλωση με αφορμή τη σημερινή ημέρα αλλά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαι σήμερα εδώ και είμαστε κλιμάκιο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για να αποτίσουμε φόρο τιμής και να δείξουμε έμπρακτα τη συμπαράστασή μας στον ακροτικό κόσμο του νομού Σερών. Ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε τη διπλή γιορτή που γιορτάζεται σήμερα εδώ. Είναι το παρεκκλήσι του Αγίου Πνεύματος που γιορτάζει, καθώς και να αποτίσουμε και φόρο τιμής στη γενοκτονία των ποντίων που ενώ παντού γιορτάζει τη 19η Μαΐου, εδώ στην Καστανούσα, στην παλιά Καστανούσα γιορτάζεται σήμερα. Δίνουμε φόρο τιμής σε όλους αυτούς τους νεκρούς οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους και το αίμα τους και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όλοι ανεξαιρέτως, πρώτα εμείς οι Έλληνες και μετά όλη η παγκόσμια κοινότητα, στην κατεύθυνση αναγνώριση αυτής της γενοκτονίας, όπως αναγνωρίστη εδώ και πολλά χρόνια από πολλά ευρωπαϊκά κράτη η γενοκτονία των Αρμενίων. Ζητούμε και απαιτούμε από την Ευρώπη και γενικότερα από όλο τον κόσμο να αναγνωρίσει αυτή τη γενοκτονία, η οποία μετρά πάνω από 353.000 θύματα από τον Πόντο. Από εκεί στα εξελίξει στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ραγδαίες. Έχουμε μια κλιμάκωση της απειλής της Τουρκίας, η οποία έχει προτάξει σε αυτή τη φάση να εξυπηρετεί στα δικά της συμφέροντα, παραβιάζοντας σε πρώτη φάση την Κυπρική ΑΟΣ και έχοντας συμφέροντα πλέον και τη δυνατότητα η ίδια, όπως λέει, να κάνει έρευνες στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Εμείς ως κράτος λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η τουρκική προκλητικότητα. Στέλνουμε σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πρέπει να είναι σεβαστά από όλους και θα είμαστε εδώ για να τα προασπίσουμε με κάθε τρόπο. Μέσα στα πλαίσια καλής γειτονίας ζητούμε την καλή συνεργασία με το λαό της Τουρκίας. Απέναντίας, ο κύριος Ερντογάν έχει επιλέξει μια πολιτική, θα έλεγα, επιθετική στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των δικών του και μόνο συμφερόντων, η οποία όμως αντιτίθεται στα δικά μας συμφέροντα. Θα προασπίσουμε τα συμφέροντα και της Ελλάδος και της Κύπρου στα πλαίσια και της ΑΟΣ και των υφαλοκρηπίδας και των ναυτικών μιλίων. Θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα που δεν σας ρώτησα? Αυτό που θα προσθέσω είναι και να καλέσω τον κόσμο να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και στον νομό Σερών όπως και σε όλη την Ελλάδα, να δώσει τη δυνατότητα στον Αλέξη τον Τσίπρα να έχει ακόμη μια ευκαιρία. Λέμε ότι τις 7 Ιουλίου αποφασίζουμε για τις ζωές μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Χτίζουμε πάνω σε αυτά που έχουμε κάνει ήδη και προσδοκούμε η επόμενη μέρα να είναι μια μέρα καλύτερη για όλους μας. Εμπιστοσύνη, στήριξη και ελπίδα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Σας ευχαριστώ.